σπουδάσει χημικό στη Μόσχα. Παρόλα αυτά, προσπαθήσαμε να σταθούμε στα πόδια μας, να κάνουμε οτιδήποτε. Να είμαστε πάλι, το λέω, αντάξει στη κοινωνία, την ελληνική. Η Ελλάδα Τζαμτζίδου πριν από 20 χρόνια με στεγαστικό δάνειο απέκτησε το δικό της διαμέρισμα στην περιοχή της Νικόπολης. Μέχρι πρότινο ήταν στην επίσης δόση δανείου, όμως λόγω της δραματικής αύξησης του επιτοκίου αδυνατεί να το αποπληρώσει. Και οι πιέσεις από τις πρακτικές των τραπεζών την έχουν οδηγήσει σε αδιέξοδο. Μας παίρνουν τηλέφωνα κάθε τρεις και λίγο, μας αγχώνουν με το ότι θα βγουν τα σπίτια στο πληστηριασμό. Είχε όνειρο ζωής να ζει στην πατρίδα της, στην Ελλάδα, σε ένα δικό της σπίτι. Όμως ο κίνδυνος να μείνει στο δρόμο είναι πλέον ορατός. Δεν υπάρχουν πόροι να πληρώσουν αυτό το δάνειο. Όλος ο κόσμος ζει με αυτά τα κοινωνικά τα βοηθήματα. Τι να πληρώσει, ποιο δάνειο να πληρώσει. Η Ελλάδα Τζαμτζίδου, όπως και οι υπόλοιποι δανειολήπτες, ζητούν διαγραφή μέρους των τόκων και ένα βιώσιμο πλάνο δόσεων για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στην αποπληρωμή των δανείων. Η Μαρία Θεοδωρίδου αντιμετωπίζει και αυτή τον κίνδυνο να χάσει την πρώτη κατοικία της. Η πεντάχρονη μάχη με τον καρκίνο του συζύγου της, που τελικά έχασε τη ζωή του, την οδήγησε σε οικονομικό αδιέξοδο. Όχι, δεν θέλουμε, δεν μπορούμε. Ζορίζουμε πάρα πολύ. Ας να βοηθήσει κράτος, όπως είπαν να βοηθήσουν, αυτά τα βοήθεια δεν βλέπουμε. Ο φόβος της ότι θα μείνει άμεσα χωρίς σπίτι την κυριεύει. Φοβάμαι, γιατί όχι, μόνη μου τώρα, πού να φύγω, τι να κάνω, τη δουλειά να βρω. Εγώ ηλικία μου 63 χρονών. Το μόνο που ζητούν χιλιάδες δανειολήπτες είναι η προστασία της πρώτης κατοικίας τους από το ελληνικό δημόσιο και την κυβέρνηση.